Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το περιστατικό μας. Ασθενής γυναίκα 65 ετών προσήλθε στο τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου λόγω ευνίδιας έναξης προκάρδιου άλγους, δύσπνοιας, ενώ αναφέρει παροδικό επεισόδιο απώλειας σύνθεσης λίγες ώρες πριν. Η ασθενής είναι κατακεκλημένη απομεινός λόγω σφιοσχιαλγίας, λαμβάνει αναλγητικά φάρμακα, παρακεταμόλ και παρακοξύμπη και από διημέρου μεθυλπροδενιζολόνη. Από το ατομικό αναμνηστικό της γνωρίζουμε ότι υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Από την αρχική κλινική εξέταση διαπιστώνουμε ότι η ασθενής είναι πάσχουσα, συγχυτική, απείρητη, ταχυπνοϊκή, με χαμηλό κορεσμό οξυγόνου, ταχύκαρδη, με πίεση 85 με 50 μιλιγκράμμ της στήλης σιδηραργύρου. Ακούμε φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, ταχύς καρδιακού στετόνους, χωρίς φυσήματα. Οι σφαγίτιδες δεν είναι διατεταμένες και επίσης δεν παρατηρούμε κλινικά σημεία DVT στα κάτω άκρα. Τα αέρια αίματος, όπως βλέπετε, έχουν σημαντικά μειωμένη μερική πίεση του οξυγόνου. Σημαντική μερική πίεση του οξυγόνου. Και ένα γαλακτικό περίπου στο 2,2. Ενώ το καρδιογράφημα της ασθενής που επίσης το βλέπετε δείχνει μια φλεβοκοβική ταχυκαρδία χωρίς ανασπάσεις, με κατασπάσεις της τάξης του 1/1000 στις προκάρδιες. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη κίνησή σας? Στέλνω πλήρη εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει δέλτα διμερή και καρδιολογικά ένζημα. Διενεργείται υπερηχογράφημα καρδιάς. Προσπαθώ να σταθεροποιήσω τον ασθενή και εφόσον ήδη χορηγείται οξυγόνο και έχει τοποθετηθεί φλεβικός καθετήρας, χορηγώ μπόλους υγρών ή και αγιοσυσπαστικά φάρμακα. Κάνω CTPA ή χορηγώ αντιπηκτικά. Πολύ ωραία. Θα πρέπει πάντα το πρωταρχικό μας μέλημα όταν αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή ο οποίος είναι βαραίος πάσχων, στόχος μας να είναι η αρχική του σταθεροποίηση, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον αεραγωγό του αν χρειαστεί, την οξυγόνωσή του, ακόμα και την κυκλοφορία του, και μετέπειτα ή και παράλληλα θα ακολουθήσουν οι εργαστηριακές μας εξετάσεις και η θεραπεία μας. Τώρα, βλέποντας αυτή την ασθενή, από το μυαλό μας έχουν περάσει διάφορες διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις και με τα στοιχεία που έχουμε ήδη στα χέρια μας, μάλλον τα πνευμονικά μη αγκιακά αίτια τα έχουμε αποκλείσει εύκολα. Οπότε, η πνευμονία και ο πνευμοθώρακας που πιθανά να έχουμε σκεφτεί αποκλείονται γρήγορα. Τα υπόλοιπα όμως, μάλλον με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, και αυτά δεν είναι πολύ ψηλά, και μένει πρώτη πνευμονική εμβολή. Ποια όμως είναι τα σημεία και τα συμπτώματα της κλινικής εμβολής, ποια είναι τα των ασθενών με πνευμονική εμβολή που θα μας κάνει να τις σκεφτούμε ως να τις περιλάβουμε στη διαφορική μας διάγνωση? Γνωρίζουμε από την BioPid ότι οι ασθενείς με πνευμονική εμβολή εμφανίζονται με δύσπνοια, συνηρεμία και στην εγκόπωση, συνήθως είναι ευνίδιας έναρξης, με πλευρητικού τύπου άλγος, με βήχα, ορθόπνοια, με πόνο και είδημα στα κάτω άκρα, γουίζινγκ και αιμόπτυση, ενώ σε ποσοστό μικρότερο της 10% μπορούν να εμφανιστούν με προσυγκοπτικό επεισόδιο, συγκοπή και αιμοδυναμική αστάθεια. Κάποιοι από τους ασθενείς που έχουν πνευμονική εμβολή αργούν να αναζητήσουν βοήθεια από τον γιατρό και τα συμπτώματά τους μπορεί να έχουν ξεκινήσει εβδομάδες ή και μέρες πριν. Και γνωρίζουμε από την BioPid πάλι ότι αυτοί οι ασθενείς τείνουν να έχουν μεγαλύτερα και πιο κεντρικά έμβολα. Τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής εξελίσσονται στη διάρκεια του χρόνου και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν και πολύ γρήγορα, μέσα σε λεπτά και ώρες. Όπως μπορεί επίσης να είναι ήπια ή και να απουσιάζουν ακόμα και σε μεγάλες πνευμονικές εμβολές, ενώ είναι ήδη γνωστό από παλαιότερα ότι το 1/3 των ασθενών που έχει αποδεδειγμένα DVT στα κάτω άκρα εμφανίζει και ταυτόχρονα συμπτωματική πνευμονική εμβολή. Από την κλινική εξέταση των ασθενών αυτών παρατηρούμε ταχύπνια, εικόνα φλεγμονής των κάτω άκρων, ταχυκαρδία, μουσικούς ρόγχους, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα, έντονο δεύτερο καρδιακό τόνο. Μπορεί να παρατηρήσουμε και διάταση των σφαγητίδων φλεβών ή και σε μικρά ποσοστά ακόμα και πυρετό. Μπορούν επίσης οι ασθενείς να εμφανιστούν με εικόνα καρδιακού αρέστ και μάλιστα αυτό βρίσκεται σε ένα ποσοστό περίπου 8% και συνήθως σε ασθενείς που είναι νεότεροι των 65 ετών. Η εικόνα της πνευμονικής εμβολής μπορεί να είναι και εικόνα αποφρακτικού σοκ, που συνήθως αυτό συνοδεύει τη μαζική πνευμονική εμβολή. Όμως σε σοκ μπορούν να αναπτύξουν και ασθενείς με μικρότερες εκτάσεις σε πνευμονική εμβολή. Από τα συνήθη τώρα εργαστηριακά, από τις συνήθιες εργαστηριακές εξετάσεις που στέλνουμε στα επίγοντα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ήπια λευκοκυτάρωση, ήπια αύξηση ταχύτητας καθίζησης σε λιντεχά και της ΓΟΤ. Τα αέρια αίματος στην πλειοψηφία των ασθενών αυτών
δείχνουν υποξαιμία και αυξημένη κυψελιδοαρτηριακή διαφορά, ενώ η αναπνευστική αλκάλωση και υποκαπνία παρατηρείται περίπου στο 40% των ασθενών. Η τροπονίνη και το BMP που συχνά στέλνουμε στα επίγοντα στην πνευμονική εμβολή φαίνεται να έχουν προγνωστική αξία. Η ακτινογραφία μπορεί να μας δείξει γραμμοειδείς ατελεκτασίες ή μικρές υπεζοκοτικές συλλογές, ενώ σε ένα ποσοστό 12-22% μπορεί να είναι φυσιολογική. Αν παρατηρήσουμε στην ακτινογραφία σημεία όπως ο ύβος του Χάμπτον και το Westermark σημείο, τότε γίνεται πολύ ψηλά. Συγγνώμη, έχει γίνει κάποιο λάθος. Όπως αυτά που βλέπουμε στις εικόνες, τότε γύρεται πολύ υψηλά υποψία της πνευμονικής εμβολής. Ο συνήθις λόγος που κάνουμε ακτινογραφία στους ασθενείς σε αυτούς είναι για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν άλλες διαγνώσεις πλην της πνευμονικής εμβολής, στις οποίες θα μπορέσουμε να αποδώσουμε τα συμπτώματα του ασθενούς μας. Το καρδιογράφημα και αυτό έχει αλλαγές. Συνήθως παρατηρούμε ταχυκαρδία και μη ειδικές αλλαγές του διαστήματος ΕΣΤΕ και των ΤΑΦ κυμάτων, ενώ οι αλλαγές του καρδιογραφήματος που παραδοσιακά σχετίζονται με πνευμονική εμβολή, όπως ΕΣΤΕ στην 1, Q στην 3, ΤΑΦ στην 3 ή αποκλεισμός του δεξιού σκέλους, παρατηρούνται σε ποσοστά μικρά και δεν είναι συνηθισμένες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής είναι μη ειδικά, ο συνήθις διαγνωστικός έλεγχος μας και αυτός μη διαγνωστικός. Οπότε αυτό που μας βοηθάει να εκτιμήσουμε την κλινική πιθανότητα της νόσου είναι ο συνδυασμός των παραπάνω σημείων και συμπτωμάτων με τη γνώση των προδιαθεστικών παραγόντων για πνευμονική εμβολή. Και οι προδιαθεστικοί παράγοντες της πνευμονικής εμβολής μπορεί να είναι ισχυροί, όπως για παράδειγμα το κάταγμα των κάτω άκρων, η αντικατάσταση του χειρουργείου, αντικατάσταση του ισχύου ή του γόνατος, κάποιος μεγάλος τραυματισμός. Μπορεί να είναι ασθενείς παράγοντες κινδύνου και εδώ αναφέρονται η κακοήθεια, η χημειοθεραπεία, αλλά ακόμα και η τοποθέτηση και των κεντρικών φλεβικών γραμμών και η μετάγγιση αίματος. Ασθενείς παράγοντες είναι η κατάκληση, η βαχυσαρκία και η εγκυμοσύνη. Οι ασθενείς μας, λοιπόν, εμφανίζει συμπτώματα, κλινικά σημεία, αλλά έχει και προδιαθεστικούς παράγοντες, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, που μας έκαναν να σκεφτούμε και να συμπεριλάβουμε στη διαφορετική μας διάγνωση την πνευμονική εμβολή. Τώρα, ο αλγόριθμος της διάγνωσης της πνευμονικής εμβολής και της μετέπειτα αντιμετώπισης, όπως αναφέρεται στις οδηγίες του 2019 της Καρδιολογικής Εταιρείας που πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν, ξεκινάει με μία ερώτηση. Υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια? Και αν ναι, τότε ο ασθενής μας είναι υψηλού κινδύνου ασθενής, ενώ αν δεν υπάρχει, είναι μη υψηλού κινδύνου. Τι είναι όμως η αιμοδυναμική αστάθεια? Αυτό έχει οριστεί και είναι τα παρακάτω τρία πράγματα. Να υπάρχει ένα καρδιακό αρέστ και ανάγκη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Να υπάρχει αποφραχτικό σοκ, που αυτό σημαίνει να υπάρχει συστολική πίεση κάτω από 90 ή η ανάγκη να χορηγηθούν αγκιοσυσπαστικά φάρμακα για να διατηρηθεί η πίεση μεγαλύτερη ίση του 90. Και να υπάρχει φυσικά και υποάρδευση κάποιου τελικού οργάνου. Τρία, να υπάρχει ανθεκτική υπόταση, που αυτό σημαίνει συστολική πίεση να είναι μικρότερη του 90 ή να έχει πέσει από τη συνήθι πίεση κατά 40 mg τεστήλης τεραργύρου, να διαρκεί περισσότερα από 15 λεπτά και να μην οφείλεται σε νέα ενάρξους, αριθμία, υπογκαιμία ή σύψη. Συνεχίζει ο αλγόριθμος με τους αναφέροντας ότι σκοπός μας είναι να οι ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου αρχικά να σταθεροποιηθούν και παράλληλα να τρέξουμε τις διαφοροδιαγνωστικές μας ενέργειες, που αυτό σύμφωνα με τον αλγόριθμο σημαίνει να φέρουμε τον υπέρηχο δίπλα από τον ασθενή και να γίνει υπερηχογράφημα καρδιάς με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας. Και αν αυτό ισχύει και ο ασθενής μας έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή μας και ο αξονικός είναι άμεσα διαθέσιμος, τότε κάνουμε CTPA και αν η CTPA είναι θετική, θεραπεύουμε για πνευμονική εμβολή, αλλιώς ψάχνουμε να βρούμε άλλες αιτίες όκου αιμοδυναμικής αστάθειας. Στην περίπτωση όμως που ο ασθενής μας δεν μπορεί να μεταφερθεί γιατί δεν είναι σταθερός στον αξονικό ή ο αξονικός δεν είναι άμεσα διαθέσιμος, τότε στηριζόμαστε στα υπερηχογραφικά ευρήματα και μπορούμε να προχωρήσουμε σε θεραπεία της πνευμονικής εμβολής.
συστήνουν οι οδηγίες να μην καθυστερούμε την χορήγηση της κλασικής υπαρήνης σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, να χορηγούμε μπόλους υπαρήνη, 80 μονάδες ανά κιλό σωματικού βάρους. Τώρα, στους ασθενείς που δεν είναι αιμοδυναμικά ασταθείς και συνεπώς δεν είναι υψηλού κινδύνου, εκτιμάται αρχικά η κλινική πιθανότητα της πνευμονικής εμβολής, είτε στηριζόμενη στην κλινική κρίση, είτε χρησιμοποιώντας κανόνες, όπως τα κριτήρια της Γένοβας και τα κριτήρια του Wells, που σκοπό έχουν να διαχωρίσουν τους ασθενείς σε χαμηλής, ενδιάμεσης και υψηλής κλινικής υποψίας, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο αλγόριθμος που βλέπετε, δηλαδή στους ασθενείς που είναι χαμηλής και ενδιάμεσης κλινικής υποψίας να στείλουμε D-dimers, τα οποία είναι αρνητικά, σταματάμε τη διερεύνηση της πνευμονικής εμβολής. Αν όμως είναι θετικά και προτείνουν οι οδηγίες, θα κάνω μια παρένθεση, να χρησιμοποιούμε καταφόρια που είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία, τότε προχωράμε και κάνουμε άλλου είδους απεικονιστικές εξετάσεις, κάνουμε δηλαδή TPA και ανάλογα των αποτελεσμάτων θεραπεύουμε. Στους ασθενείς που έχουν υψηλή κλινική υποψία, που έχουμε υψηλή κλινική υποψία για πνευμονική εμβολή, δεν στέλνουμε την D-dimers, κάνουμε κατευθείαν στην TPA και δίνουμε ή όχι ανάλογα με το αποτέλεσμα θεραπεία για την πνευμονική εμβολή. Συστήνουν οι οδηγίες να χρησιμοποιούμε επικυρωμένα κριτήρια για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής. Και επίσης, στις ασθενείς που είναι υψηλού και ενδιάμεσου, έχουν υψηλή και ενδιάμεση κλινική υποψία για πνευμονική εμβολή, δεν θα πρέπει να καθυστερούμε τη χορήγηση αντιπηχτικών φαρμάκων και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός μας αλγόριθμος. Τώρα λοιπόν στην ασθενή μας, εδώ χορηγήσαμε μπόλους υγρά και κάναμε παράλληλα υπέρηχο καρδιάς, όπου διαπιστώσαμε ότι η αριστερή κοιλία είναι φυσιολογικών διαστάσεων και σταλτικότητας, ενώ η δεξιά κοιλία είναι διατεταμένη, έχει επηρεασμένη σταλτικότητα, τριγλόχινα βαλβίδα ανεπαρκή, η κάτω κύλη φλέβα είναι μικρότερη από 2 cm, το περικάρδιο είναι ελεύθερο και η αορτική της ρίζα επίσης είναι φυσιολογική. Με τη χορήγηση των πόλου υγρών, η αρτηριακή πίεση αποκαταστάθηκε και η ασθενής μας οδηγήθηκε στον αξονικό, που έγινε στην TPA και όπως βλέπετε υπάρχουν πολλαπλά ελλείμματα πλήρωσης, τόσο στους κεντρικούς κλάδους, στην αριστερή πνευμονική αρτηρία και στη δεξιά πνευμονική αρτηρία, εφυπέβων θρόμβος, σε τμηματικούς κλάδους των πνευμονικών αρτηριών και διατεταμένη δεξιά κοιλία. Η τροπονίνη μετρήθηκε στα 33 πικρογραμμάρια ανά ml, το τρίπλεξ κάτω άκρων ήταν αρνητικό για DVT και η εξονική εγκεφάλου επίσης αρνητική. Ποια είναι η σοβαρότητα της πνευμονικής εμβολής και ο κίνδυνος πρώιμου θανάτου της ασθενούς μας? Είναι υψηλού κινδύνου, ενδιάμεσου υψηλού, ενδιάμεσου χαμηλού, δεν έχει καμία σημασία, η ασθενή είναι βαρέως πάσχουσα. Οι ασθενείς μας λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, είναι ενδιάμεσου υψηλού κινδύνου, γιατί θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, και προτείνουν οι οδηγίες ότι θα είναι υποχρεωτικό, θεωρούν υποχρεωτικό το να εκτιμήσουμε τη βαρύτητα της πνευμονικής εμβολής και να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο πρώιμου θανάτου. Αυτό συστήνουν να το κάνουν συνδυάζοντας κλινικούς, απεικονιστικούς και εργαστηριακούς προγνωστικούς παραμέτρους. Και όταν λέμε κλινικούς, αναφέρονται στο PESI score, που σημαίνει αξιολογούμε τις κλινικές παραμέτρους που βλέπετε στον πίνακα, δίνουμε τους αντίστοιχους πόντους, τους αθροίζουμε στο τέλος και κατατάσσουμε τους ασθενείς μας σε 5 κατηγορίες, με την κατηγορία 4 να είναι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου θνητότητας και κατηγορία 5 να ανήκουν οι ασθενείς σε πολύ υψηλή θνητότητα. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την απλοποιημένη μορφή του PESI, η οποία γνωρίζουμε από μελέτες ότι είναι ισοδύναμη με την αρχική του μορφή και στην περίπτωση αυτή δίνουμε ένα πόντο όταν ο ασθενής είναι μικρότερος από 80 ετών, όταν έχει ενεργό κακοήθεια, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια πνευμονική νόσο, σφίξεις πάνω από 110, συστολική πίεση κάτω από 100 και κορισμό οξυγόνου κάτω από 90. Όταν η πόντη που συγκεντρώνει ο ασθενής είναι 0, τότε η θνητότητα στις 30 μέρες είναι χαμηλή. Αν είναι ένας ή παραπάνω, τότε η θνητότητα είναι μεγάλη. Είναι λοιπόν ένας ασθενής μας χαμηλού κινδύνου πρώιμου θανάτου, όταν είναι αιμοδυναμικά σταθερός, έχει PESI score που είναι χαμηλό και δεν υπάρχει δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, όπως αυτή την εκτιμούμε είτε από τον υπέρηχο καρδιάς είτε από την αξονική.
είναι ενδιάμεσου χαμηλού κινδύνου όταν είναι αιμοδυναμικά σταθερός πάλι, όταν έχει πέσει σκορ το οποίο είναι υψηλό και υπάρχει είτε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, είτε αυξημένη τροπονίνη ή κανένα από τα δύο. Αν υπάρχει κάποια από αυτά τα δύο, τότε ο ασθενής μας είναι ενδιάμεσου υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς που είναι αιμοδυναμικά ασταθείς, είπαμε από την αρχή ότι είναι υψηλού κινδύνου πρώιμης θνητότητας και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μετρήσουμε PESI score. Αναφέρουν οι οδηγίες ότι πρέπει να εκτιμούμε την δεξιά κοιλία, είτε αυτό γίνει με υπέρηχο, είτε ελέγχοντας τις διαστάσεις της από την αξονική θώρακα, ακόμα και όταν έχουμε χαμηλό PESI score ή simplified PESI score 0. Τι θα κάνετε στη συνέχεια με τον ασθενή? Θα μεταφερθεί στη μονάδα για παρακολούθηση, θα μεταφερθεί στον όροφο και θα λάβει χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη, θα μεταφερθεί στον όροφο και θα λάβει κλασική υπαρήνη, θα ξεκινήσουμε θρομβόλη στο ΤΕΠ και μετά θα το μεταφέρουμε στη μονάδα. Λοιπόν, την απάντηση θα την καταλάβουμε αργότερα. Έχει σημασία να εκτιμούμε τη βαρύτητα της πνευμονικής εμβολής, γιατί αυτό μας καθορίζει τα μετέπειτα βήματά μας και τους θεραπευτικούς μας χειρισμούς. Και όπως βλέπουμε, οι ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου χρειάζονται θεραπείες επανεμάτωσης και αιμοδυναμική υποστήριξη. Οι ασθενείς που είναι ενδιάμεσου χαμηλού κινδύνου πρέπει να τους παρακολουθούμε, να είναι σε συνεχές μονιτόρινγκ, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί οι ασθενείς υπάρχει περίπτωση να επιδεινωθούν ενώ λαμβάνουν αντιπηκτικά, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θεραπείες επανεμάτωσης. Οι ασθενείς που είναι ενδιάμεσου χαμηλού κινδύνου νοσηλεύονται και παρακολουθούνται και αυτοί στο νοσοκομείο, ενώ οι οδηγίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς που είναι χαμηλού κινδύνου, όταν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι πριν τις εμβολίες για να νοσηλευτούν, έχουν υποστήριξη οικογενειακή και κοινωνική και άμεση πρόσβαση και εύκολη συσπήρηση στις ιατρικές υπηρεσίες, τότε μπορούν να φύγουν από τα επίγοντα, παίρνοντας από του στόματος νεότερα αντιπηκτικά. Η ασθενή μας λοιπόν μεταφέρεται στη μονάδα. Και εκεί μετράμε μία πίεση στο 10 με 6 μιλιμέτρη ύλη συνταργύρου, 116 σφίξει ένα λεπτό, 20 ανάσες. Ο χωρισμός της έχει πλέον σαθεροίνη, ο χωρισμός της είναι 90% σε εμάς καμία επανεισπνοής και το γαλακτικό της το 2. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τον ασθενή μας? Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει λίγα στοιχεία από την παθοφυσιολογία του αποφρακτικού σοκ. Στην πνευμονική εμβολή, οι θρόμβοι στο πνευμονικό αγκιακό δίκτυο αυξάνουν τις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις και αυξάνουν το μεταφορτίο της δεξιάς κοιλίας, με αποτέλεσμα αυτή να διατείνεται, να ανεπαρκεί τριλόχινα βαλμβίδα, να εκλείονται εφλεγμονώδεις ουσίες και να ενεργοποιούνται νευροορμονικοί μηχανισμοί που όλα αυτά αυξάνουν τις απαιτήσεις δεξιάς κοιλίας σε οξυγόνο, ενώ παράλληλα η διάτασή της μειώνει και επηρεάζει μάλλον την πλήρωση της αριστερής κοιλίας, που μπορεί τελικά να μειώσει την καρδιακή παροχή, τη συστηματική πίεση και επομένως και την άρδευση των στεφανίων αγκίων της δεξιάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια δεξιά κοιλία που έχει αυξημένες απαιτήσεις σε οξυγόνο και μειωμένη προσφορά σε οξυγόνο. Συνεπώς, σε κάποιο βαθμό υπάρχει η ισκεμία αυτής που μπορεί να οδηγήσει στον κύκλο που καταλήγει τελικά στον θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν οι οδηγίες μας λένε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις παρακάτω ενέργειες για να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή μας είτε στην αρχική φάση της πνευμονικής εμβολής ή σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας του αυτός επιδεινωθεί. Συστήνουν να χορηγούμε υγρά με προσοχή όμως, συνήθως σε μπόλους υγρών ως 500 ml. Προτιμάμε να δίνουμε υγρά στους ασθενείς που έχουν χαμηλή φυσιολογική κεντρική φλεβική πίεση, γιατί γνωρίζουμε ότι τα υγρά μπορεί να υπερδιατείνουν τη δεξιά κοιλία, να επιδεινώσουν την αλληλεπίδραση της δεξιάς με την αριστερή και να μειώσουν την καρδιακή παροχή. Χορηγούμε σε αυτούς τους ασθενείς σε ενώρα αδρεναλίνη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την συστηματική πίεση και εφόσον χρειαστεί και δοβουταμίνη για να ενισχύσουμε ενότοπα τη δεξιά κοιλία. Έχουμε όμως κατά νου ότι η δοβουταμίνη μπορεί να επιδεινώσει την υπόταση ή να προκαλέσει καινούριες αρρυθμίες.
Σήμερα πια οι ασθενείς αυτοί μπορεί να χρειαστεί να υποστηριχτούν με ΕΚΜΟ και οι οδηγίες λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σύντομα διαστήματα χορήγησής του για να αποφευθούν οι μακροχρόνιες επιπλοκές του. Και φυσικά όταν χρησιμοποιούμε ΕΚΜΟ σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσουμε στη λύση των θρόβων που αυτό συνήθως γίνεται με χειρουργικές τεχνικές. Η αναπνευστική ανεπάρκεια οφείλεται στην αιμοδυναμική αστάθεια των ασθενών, στις αιμοδυναμικές διαταραχές των ασθενών αυτών και στο VQ mismatch. Θα πρέπει λοιπόν να χορηγούμε οξυγόνο σε αυτούς τους ασθενείς και αναφέρουν οι οδηγίες ότι θα, αν χρειαστεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και οξυγόνο υψηλής ροής ή μη μηχανικό επεμβατικό μηχανικό αερισμό, γιατί γνωρίζουμε ότι η διασωλήνωση σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι επικίνδυνη, να προκαλέσει σημαντική υπόταση λόγω της αναισθησίας, λόγω των αναισθητικών φαρμάκων αλλά και των θετικών πιέσεων που εφαρμόζονται στο μηχανικό αερισμό. Γι' αυτό προτείνεται να διασωληνώνονται οι ασθενείς μόνο που δεν αντέχουν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν με το μη επεμβατικό αερισμό. Χορηγούμε PEEP χαμηλές και όγκους 6 ml ανά κιλό με σκοπό η πλατό μας να είναι κάτω από 30 cm στήλη στεραργύρου. Η ασθενής λοιπόν λαμβάνει υπαρήνη στη μονάδα, λαμβάνει υπαρήνη και να εξασφαλίσουμε το και να βελτιώσουμε την οξυγόνωσή της, χορηγούμε οξυγόνο υψηλής ροής και κάνουμε περιχογράφημα καρδιάς, που όπως βλέπετε η δεξιά κοιλία είναι πολύ διατεταμένη, το μέγεθος είναι μεγαλύτερο σχεδόν από την αριστερή και το μεσοκοιλιακό διάβραγμα και αυτό έχει μετατοπιστεί. Βλέπουμε τον D-shape της αριστεράς και μετράμε και την ανεπάρκεια της τριγλόχινας, η οποία φτάνει περίπου τα 3 σχεδόν μέτρα ανά σεκόντ. Βλέπουμε παρά το ότι έχουμε υποστηρίξει την ασθενή μας και αιμοδυναμικά έχει αποκατασταθεί, η οξυγόνωσή της εξακολουθεί να είναι χαμηλή και σε αυτή την περίπτωση υποπτευόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σαν, που στην περίπτωση πνευμονικής εμβολής μιλάμε μάλλον για κάποιο ανοιχτό οειδές τρίμα και πράγματι κάνουμε bubble test που και βλέπουμε τις φυσαλίδες του αέρα να περνούν από το δεξιό κόλπο στον αριστερό κόλπο. Λίγες ώρες αργότερα η ασθενής εμφάνισε επιδείνωση με εκδήλωση αιμοδυναμικής αστάθειας και περαιτέρω αναπνευστική επιβάρυνση, οπότε τέθησε αγκιοσπαστικά φάρμακα και διασωληνώθηκε. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μία ασθενή διασωληνωμένη, αιμοδυναμικά ασταθή, που γνωρίζουμε ότι έχει ανοιχτό οειδές τρίμα και πιθανότητα παράδοξης εμβολής. Τι κάνουμε λοιπόν, ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε? Ωραία. Οι απαντήσεις όλες είναι σωστές. Θα πω μάλλον ότι η σωστότερη απάντηση είναι να συζητήσω με την ΠΕΡΤ και θα καταλάβουμε στη συνέχεια το γιατί. Συστήνουν οι οδηγίες ότι στους ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου να χρησιμοποιούμε τη συστηματική θρομβόληση και αν αυτή αποτύχει ή έχει αντενδείξεις, τότε να γίνεται χειρουργική εμβολεκτομή ή να προχωράμε σε θεραπεία μέσω καθετήρων. Στους ασθενείς που είναι ενδιάμεσου κινδύνου, χορηγούμε αντιπυκτικά και προτιμούμε να χορηγούμε χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη έναντι της κλασικής. Έχουμε όμως κατά νου ότι αν αυτοί οι ασθενείς επιδεινωθούν αιμοδυναμικά ενώ λαμβάνουν αντιπυκτική αγωγή, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θρομβόληση ή αναλλακτικά σε άλλες θεραπείες επανεμάτωσης, δηλαδή τη χειρουργική εμβολεκτομή ή τη θεραπεία μέσω καθετήρων. Δεν συστήνεται στους ασθενείς που είναι διάμεσου κινδύνου η συστηματική θρομβόληση ως ρουτίνα. Τα θρομβολυτικά που χρησιμοποιούμε είναι οι αλτερπλάσεις, τραπτοκινάσεις και ουροκινάσεις με τα σχήματα που βλέπετε. Προτιμούμε την έγχυση. Την ταχεία έγχυση και βλέπετε επίσης την εικόνα της ενδείξης και τις απόλυτες ενδείξεις και αντενδείξεις της θρομβόλησης. Η θρομβόληση γνωρίζουμε ότι βελτιώνει γρήγορα και γρηγορότερα από την κλασική υπαρήνη την πίεση στην πνευμονική αρτηρία, τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις και την διάταση της δεξιάς κοιλίας όπως αυτή φαίνεται στο υπερηχογράφημα. Τα πλεονεκτήματά της είναι μεγαλύτερα όταν γίνεται 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μπορεί όμως να είναι χρήσιμη ακόμα και ασθενείς που έχουν εμφανίσει συμπτώματα 6 έως 14 μέρες
μέρες πριν. Υπάρχουν σήμερα μελέτες που έχουν εφαρμόσει την θρομβόληση τόσο σε ασθενείς που είναι υψηλή κινδύνου όσο και ενδιάμεσου κινδύνου και γνωρίζουμε ότι μειώνεται ο κίνδυνος αιμοδυναμικής κατάρρευσης με τη θρομβόληση. Αυξάνουν όμως σημαντικά οι αιμορραγικές επιπλοκές και μιλούν για σοβαρές αιμορραγίες σε ποσοστό 10% και ενώ η ενδοκράνια αιμορραγία αναφέρεται σε ένα ποσοστό 2%. Οπότε ακολούθησαν μελέτες με μειωμένη δόση θρομβολητικών φαρμάκων που πάλι διαπιστώνεται ότι βελτιώνεται η δεξιά κοιλία και μειώνεται η πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Τείνουν να έχουν, χωρίς αυτό να έχει αποδεχτεί, λιγότερες αιμορραγικές επιπλοκές. Γι' αυτό και οι οδηγίες πλέον της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2019 δεν συστήνουν να γίνεται θρομβόληση με μειωμένη δόση. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση. Κυρία Δήμα, να προχωρήσουμε στα συμπεράσματα. Ναι, τελειώνω. Από την άλλη πλευρά, όμως λένε ότι οι Αμερικάνοι προτείνουν να χορηγούν, ότι μπορούμε να χορηγήσουμε μειωμένη δόση θρομβόλησης αν έχουμε ασθενή υψηλού κινδύνου που έχει ενδείξεις να λάβει θρομβόληση ή σε κάποιους ασθενείς με ενδιάμεσου κινδύνου πνευμονική εμβολή που έχουν στοιχεία κλινικής επιδείνωσης, όπως αυτό φαίνεται από τα ζωτικά του σημεία, τη βαρύτητα της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, την στική άρδευση και τα αέρια αίματος. Και φυσικά θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς που ενδιάμεσου κινδύνου να έχουν χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Τώρα, με την βιβλιογραφία ανοιχτού οειδούς τρίματος και πνευμονικής εμβολής, έχει χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους που αναφέραμε παραπάνω, χωρίς να συστήνει κάτι. Συστήνουν όμως οι οδηγίες και ενθαρρύνουν να δημιουργούνται ομάδες που περιλαμβάνουν πολλαπλές ειδικότητες με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες περιπτώσεις της πνευμονικής εμβολής και αυτοί είναι οι ασθενείς ενδιάμεσου υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου. Και ήδη σε πολλές χώρες, όταν εμφανιστεί κάποιος ασθενής που έχει υψηλού κινδύνου πνευμονική εμβολή, ενεργοποιείται η ΠΕΡΤ. Η ΠΕΡΤ περιλαμβάνει συνήθως καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, πνευμονολόγους, εντατικολόγους, αιματολόγους. Η ασθενής μας λοιπόν έλαβε θρομβόληση για να ολοκληρώσουμε 100 mg αρτεπλάση, εμφάνισε σύντομα βελτίωση, αποσωληνώθηκε πολύ γρήγορα την επόμενη μέρα. Την τρίτη μέρα ήταν αιμοδυναμικά σταθερή και είχε πολύ μικρότερες ανάγκες οξυγόνου, 2 λίτρα ανά λεπτό και τελικά τη 12η μέρα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ούσε αιμοδυναμικά σταθερή και αναπνευστικά επαρκής. Και στο υπέρηχο εξόδου της καρδιάς βλέπουμε ότι οι δεξιές κοιλιώτες πλέον είναι στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, με ικανοποιητική συσπαστικότητα και μικρή ανεπάρκεια της τριγλόχινας. Αυτά. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμα για το εξαιρετικά ενδιαφέρον περιστατικό. Παρουσίασε βέβαια μία νόσο η οποία έχει τεράστιο φάσμα, από το φάσμα του αρρώστου που μπορεί να πάει σπίτι του από τα ΤΕΠ μέχρι το φάσμα του αρρώστου που θα πεθάνει τα επόμενα λίγα λεπτά της ώρας. Ευχαριστούμε, κυρία Δήμα.